Παγιδευμένη στα συντρίμμια του αυτοκινήτου που οδηγούσε, άφησε την τελευταία της πνοή μια 22χρονη κοπέλα, μητέρα δύο παιδιών, σήμερα το πρωί. Το θανατηφόρο δυστύχημα εκτυλίχθηκε κατ' από άγνωστες συνθήκες στον επαρχιακό δρόμο από τις Κουρούνες προς τη Νεάπολη. Το φορτηγάκι που οδηγούσε 22χρονη με κατεύθυνση τη Νεάπολη ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε περίφραξη και ανετράπη, παγιδεύοντας θανάσιμα τη μόλις 22 ετών οδηγό και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Τραγωδία είναι. Από ό,τι ξέρω, έχει και δύο παιδάκια το κορίτσι αυτό. Και είναι κρίμα, δηλαδή πολύ κρίμα. Περαστικοί που είδαν το 4x4 αναποδογυρισμένο εντόπισαν το θύμα τραυματισμένο στα συντρίμμια και ειδοποίησαν αστυνομία και πυροσβεστική. Ό,τι βλέπετε τώρα που ήρθε, βλέπουμε κι εμείς. Σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο σήκωσαν το όχημα και απεγκλώβησαν την άτυχη γυναίκα, η οποία παρελήφθη όμως χωρίς τις αισθήσεις της από το ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο πιστοποιήθηκε ο ακαριαίος θάνατός της. Όπως είναι το αυτοκίνητο από τις Κουρούνες προς Νεάπολη. Και δύο παιδάκια κιόλας. Ναι, έχει δύο μικρά παιδάκια. Πρόλαβε να τη βοηθήσει κανένας ή ήταν κάτι ακαριαίο? Δεν ξέρουμε. Μάθατε ποιος τη βρήκε? Δεν ξέρουμε. Εμείς απλά είδαμε ότι ήρθε και η πυροσβεστική και η αστυνομία. Η κοπέλα ήταν κάτοικος γειτονικού οικισμού και μέλος οικογένειας που εμπλέκεται σε πολύκροτη αιματηρή υπόθεση που έχει συγκλονίσει το νησί. Και λυπηθήκαμε γιατί κρίμα. Μικρό κορίτσι και με παιδιά. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα του Αγίου Νικολάου, ενώ πρόκειται για το δεύτερο θύμα της ασφάλτου από την έναρξη της νέας χρονιάς.